Τα δόντια της δείχνει σε όλη τη χώρα η κακοκαιρία Μπάρμπαρα, η οποία στο πέρασμά της έχει φέρει έντονες χιονοπτώσεις κυρίως στις νοτιότερες περιοχές, όπως επίσης χαμηλές θερμοκρασίες, τσουχτερό κρύο και θυελλώδεις ανέμους. Πολλές περιοχές στη Δυτική Μακεδονία ντύθηκαν στα λευκά, ενώ χιόνι έπεσε το Σαββατοκύριακο και σε ορεινά και ημιορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας, στις παρυφές της Θεσσαλονίκης, ακόμη και σε παραθαλάσσια τμήματα της Χαλκιδικής. Παρά τις άγριες διαθέσεις της Μπάρμπαρα, το ενθαρρυντικό είναι ότι μέχρι στιγμής δεν παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήματα. Προβλήματα δεν είχαμε ιδιαίτερα. Τα σημεία που χιόνισε ήταν η βορειοανατολική Χαλκιδική, δηλαδή από πολύ γύρω προς τα πάνω ελαφρώς μέχρι Αρνέα Νεοπόλη, και τη σοβαρότερη χιονόπτωση την είχαμε στην Κασάνδρα. Η Κασάνδρα μέχρι το μεσημέρι χθες όλα πήγαν ρολόι, που λέω εγώ. Τρία παχυνιστικά μηχανήματα της περιφέρειας δουλεύανε από το πρωί, άλλα 6-7 δουλεύαν στο υπόλοιπο του νομού. Η σημερινή μέρα βρήκε τη Χαλκιδική, την Ημαθία και την Πέλα να έχουν ήλιο με δόντια, αφού παρά την ηλιοφάνεια οι θερμοκρασίες έπεσαν σε αρκετές των περιπτώσεων και κάτω από το 0, με έντονο το αίσθημα του κρύου. Στον Πολύγυρο, ο υδράργυρος έδειξε -5, ενώ χθες το βράδυ στο Σέλι η θερμοκρασία κατρακύλησε στους -12 βαθμούς Κελσίου. Αγετός βεβαίως, βεβαίως. Να φανταστείτε ότι στο Σέλι το βράδυ έφτασε και μέχρι τους -12. Αλλά οι δρόμοι δεν είναι ότι μόνο κάνουμε τον αποχιονισμό, εννοείται ότι ρίχνουμε καθημερινά και όποτε χρειάζεται και όπου αλάτι. Γι' αυτό λέω ότι η Ρώμη είναι πεντακάθαρη. Το βράδυ είχε παγετό, από πολύ νωρίς βγήκαν τα μηχανήματα αέρου της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας και ρίξαν αλάτι στους δρόμους και την παγωνιά, όπως επίσης και σήμερα το πρωί από τις 5 και μετά κάναμε το ίδιο, σε όλα τα σημεία όπου υπήρχε πρόβλημα. Από την άλλη, στην Πέλα, οι ισχυροί άνεμοι των προηγούμενων ημερών, που έφτασαν τα 8 έως και 9 μποφόρ, έριξαν δέντρα ακόμη και εντός πόλεων. Ωστόσο, οι ζημίες αποκαταστάθηκαν άμεσα από ειδικά συνεργεία. Έχουμε έναν πολύ δυνατό αέρα, ο οποίος έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Πρέπει να είναι πάνω από 8-9 μποφόρ. Τουλάχιστον προχθές το βράδυ ήταν ένας πολύ κακός αέρας βοριάς, δημιουργώντας πάρα πολλά προβλήματα, έριξε δέντρα δηλαδή σε πολλές περιοχές και μέσα στις πόλεις και στους δρόμους. Αυτά έχουν όλα αποκατασταθεί. Δεν υπάρχει πρόβλημα όμως με χιόνι, δεν έχουμε κανένα θέμα. Συνολικά 100 μηχανήματα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ εκχιονιστικά και αλατιέρες επιχειρούν όπου παραστεί ανάγκη, ρίχνοντας προληπτικά αλάτι στους δρόμους για να αποφευχθούν προβλήματα λόγω του χιονιού ή του παγετού. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν λαμπερό ήλιο, αλλά φυσικά ήλιο με πολύ μεγάλα δόντια. Η θερμοκρασία είναι στο 0. Κυμαίνεται, δεν θα ανέβει παραπάνω από 2-3 βαθμούς από ό,τι τουλάχιστον λένε τα διάφορα δελτία. Το θέμα είναι ότι εκεί όπου υπάρχει χιόνι, δηλαδή στα πολύ ψηλά, είτε στην πλευρά του Αρχαγγέλου είτε στην πλευρά της Άρνησας προς το χιονοδρομικό κλπ, υπάρχουν τα εκχιονιστικά μηχανήματα τα οποία ρίχνουν από προχθές το βράδυ, ρίχνουν αλάτια στους δρόμους για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η Μαθία ήρθε στον ορεινό όγκο, δηλαδή τη Έρια, του δρόμου Βέρεια Καστανιά και Βέρεια Σέλη. Δεν θα έλεγα ότι είχαμε έντονη χιονόπτωση, βεβαίως τα αποχιονιστικά από προχθές μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχουν σταματήσει. Οι δρόμοι όμως είναι πεντακάθαροι. Σε κάποια σημεία των τριών νομών, Χαλκιδικής, Ημαθίας και Πέλας, κυρίως στον ορεινό όγκο, είναι απαραίτητη η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, με το μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου να είναι απολύτως καθαρό. Ναι, κοιτάξτε, στον ορεινό όγκο του Χολομόντα, η αστυνομία δίνει κανένα 2 χιλιόμετρα, τα οποία χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες. Από τη Διασταύρωση Ταξιάρχη προς την Αρνέα, δηλαδή, και 68 μέχρι 70 νομίζω, για 2 χιλιόμετρα. Χθες έδινε και σε κάποια σημεία στη Βαρβέρα, αλλά σήμερα πλέον τέτοιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 11 το πρωί ξεκίνησαν να αποχωρούν οι νταλίκες που βρίσκονταν ακινητοποιημένες στα Μάλγαρα από το βράδυ του Σαββάτου, καθώς ήρθε η απαγόρευση κυκλοφορίας στην Παθέ, στο τμήμα από τα διόδια των Μαλγάρων έως τον κόμβο Κλειδίου. Στις δύο πλευρές των διοδίων ήταν 210 φορτηγά προερχόμενα από την Πολωνία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.